Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, για τη συνέχεια του προγράμματός μας ακολουθεί το ιστορικό ένθετο «Χθες, σήμερα, αύριο», ραδιοφωνικός περίπατος στα μονοπάτια της τοπικής μας ιστορίας με το φιλόλογο πρώην βουλευτή Νίκο Λεβογιάννη. Διαδρομή στις φωτεινές μα και τις σκοτεινές σελίδες της ιστορίας με τα φώτα στραμμένα στη σωστή πλευρά της, γιατί η ιστορία είναι μέγιστο μάθημα, δεν επαναλαμβάνεται, αλλά τη συναντάμε σε κάθε μας βήμα. Εξάλλου αυτός είναι και ο ορισμός της ιστορίας όπως τον διατύπωσε ο Ευρυπίδης. Όλβιος όστης της ιστορίας έσχεν μάθησιν. Η εκπομπή έχει αναφορές σε γεγονότα, συμβάντα και πρόσωπα της τοπικής ιστορίας με στόχο να αναδεικνύεται κάθε φορά μέσα από αυτά και η σημερινή πολιτικοκοινωνική πραγματικότητα. Ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγοί της ελπίδας, πρώτη νεκρή. Άλλης ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγοί της ελπίδας, πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, δευτεριάς λείπασμα η πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, Ιουλίου 1965 15 Ιουλίου 1974. Δύο μαύρες επέτειοι της νεότερης ιστορίας της πατρίδας μας που σώρευσαν δεινά, άνοιξαν πληγές που ακόμη είναι ανοιχτές παρά την αποκατάσταση της δημοκρατίας και παρά τα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης από τότε. Η Δημοκρατία και η Κύπρος ήταν τα δυο τραγικά θύματα όσων συνέβησαν στις δυο αυτές μαύρες επετείου. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στην ημέρα της 15ης Ιουλίου 1965. Τότε που ανατράπηκε η λαοπρόβλητη κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου με το βασιλικό πραξικόπημα και την αποστασία μερίδας βουλευτών της Ένωσης Κέντρου, με αποτέλεσμα την ανατροπή της κυβέρνησης. Πρωταγωνιστής σε εκείνη την αποστασία ήταν ο βουλευτής και υπουργός της Ένωσης Κέντρου τότε, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Η αποστασία εκείνη ακύρωσε τη σύντομη δημοκρατική άνοιξη για τη χώρα μας μετά τον εμφύλιο πόλεμο και το μετέμφυλιο πολεμικό κράτος. Και ξεκίνησε αυτή η δημοκρατική άνοιξη στις 3 Νοεμβρίου του 1963, ύστερα από σκληρούς και αιματηρούς δημοκρατικούς λαϊκούς αγώνες που έμειναν στην ιστορία με την ονομασία πρώτος ανένδοτος αγώνας και βάφτηκαν με το αίμα του άγρια δολοφονημένου αγωνιστή ειρηνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη, βουλευτή της ΕΔΑ, το καλοκαίρι του 1963. Στις 15 Ιουλίου 1965, ξεκίνησε ο δεύτερος ανένδοτος αγώνας, που επίσης συγκλώνησε την Αθήνα και όλες τις μεγάλες πόλεις και την ελληνική επαρχία με τις γιγαντιές, λαϊκές, καθημερινές συγκεντρώσεις, απαγορευμένες οι περισσότερες από την αστυνομία, και τις φοιτητικές κινητοποιήσεις. Συγκρούσεις αιματηρές, καθημερινές με την αστυνομία, που είχαν σαν αποτέλεσμα των τραυματισμών εκατοντάδων αγωνιστών και τη δολοφονία του Σωτήρη Πέτρουγα. Και εκείνες οι λαϊκές κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν μέχρι τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου 1967, όταν τα τάγκς βγήκαν στους δρόμους της Αθήνας και κατέλησαν ό,τι είχε απομείνει από το δημοκρατικό πολίτευμα μετά την αποστασία του 1965. Μετά τις εκλογές του 1958, στις οποίες η ΕΔΑ πήρε το 25% των ψήφων και αναδείχθηκε δεύτερο κόμμα, αξιωματική δηλαδή αντιπολίτευση, με 79 βουλευτές, σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό και Αρχηγό της ΣΕΡΕ, Κωνσταντίνο Καραμαλή, αποφασίστηκε η συγκρότηση μιας αφανούς επιτροπής για τη θεωρητική και πολιτική παρακολούθηση του κομμουνιστικού προβλήματος. Μεταξύ των μελών εκείνης της Επιτροπής ήταν και ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο μετέπειτα πραξικοπηματίας και δικτάτορας. Επρόκειτο στην ουσία για μια παρακρατική επιτροπή.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες άρχισαν να δημιουργούνται διάφορες παρακρατικές οργανώσεις, κυρίως νεολαίστικες, οι οποίες μάλιστα χρηματοδοτούνταν από κρατικά μυστικά κονδύλια και δρούσαν σε βάρος του λαϊκού κινήματος. Κορυφαία παρακρατική οργάνωση εκείνης της περίοδου υπήρξε η γνωστή ΕΚΟΦ, η Εθνική δηλαδή Κοινωνική Οργάνωση Φοιτητών, που εμφανίστηκε το 1959 με καταστατικό εγκεκριμένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Στα ιδρυτικά μέλη της ΕΚΟΦ συμπεριλαμβάνεται και ένας φοιτητής της Εμπορικής Σχολής από την Άξο. Η ΕΚΟΦ πλαισιώθηκε από τα πιο έξαλλα στοιχεία της δεξιάς, δεδηλωμένους ανθρώπους της νεολαίας της ΕΡΕ, γνωστούς για την ανοιχτή συνεργασία τους με την ασφάλεια και ακόμη πιο γνωστούς για την αντιφοιτητική στάση τους στους σπουδαστικούς αγώνες, την κουτσαβακίστικη ψυχολογία και τον αρηβισμό τους. Η ΕΚΟΦ ανέπτυξε έντονη δράση στα πανεπιστήμια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη την περίοδο 1960-1967, χρησιμοποιώντας μεθόδους βίας, στείνοντας αντισυλλόγους, οργανώνοντας αντισυγκεντρώσεις για πρόκληση επεισοδίων, διαλύοντας συνελεύσεις, αρπάζοντας εκλογικές κάλπες σε φοιτητικές εκλογές. Στην ΕΚΟΦ και σε άλλες συγγενείς παρακρατικές οργανώσεις συμμετείχαν, εκτός από το ιδρυτικό της μέλος, τον αξιώτη φοιτητή εμπορικής σχολής τότε, και πολλοί άλλοι κυκλαδίτες και αναξιώτες φοιτητές, μερικοί από τους οποίους είχαν πρωταγωνιστική δράση και πήραν μέρος σε επιθέσεις εναντίον φοιτητικών συλλόγων. Αυγούστου κοντά στη Ρόδαβη βγήκα να πάρω αγέρα στην ανθισμένη γη. Βλέπω μια κόρη κλαίει σπαρακτικά θρυνή, σπάσε καρδιά με χάτι το γελαστό παιδί. Είχε άντρια και θάρρος και αιώνια θα θρυνώ, το πηδικτό του βήμα, το γέλιο το γλυκό. Ανάθεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή, σκοτώσαν οι εχθροί μας το γέλαστο παιδί. Την περίοδο αυτή μάλιστα εμφανίστηκαν και κάποιες παρακρατικές οργανώσεις στις Κυκλάδες, όπως το 1963 η Συριανή Ένωση Νέων, οργάνωση με προφανείς κομματικούς σκοπούς και επικεφαλής τοπικό στέλεχος της ΕΡΕ. Η Ένωση Κυκλαδικών Φοιτητών, η οποία εμφανίστηκε μετά το βασιλικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1965 στην Αθήνα. Οργάνωση Φάντασμα, δημιούργημα ναξιωτών φοιτητών στελεχών της ΕΚΟΦ. Εμφανίστηκε με την έκδοση ψηφίσματος στήριξης της κυβέρνησης των αποστατών και του βασιλιά, που μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μέλη αυτής της Κυκλαδίτικης Φοιτητικής Ένωσης συμμετείχαν σε παρακρατικές εκδηλώσεις εκείνης της περίοδου και ιδιαίτερα στα γεγονότα που συνέβησαν το καλοκαίρι του 1964, όταν εισέβαλε μια ομάδα, μεγάλη ομάδα παρακρατικών στη Βουλή για να την καταλάβει. Δύο μέρες πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 5ης Ιουλίου 1964, στις 3 Ιουλίου δηλαδή, μετά το τέλος της προεκλογικής συγκέντρωσης του υποψήφιου Δημάρχου Αθηναίων Γεωργίου Πλητά, τον οποίο υποστήριζε η ΕΡΕ, μια ομάδα 100 περίπου μελών της νεολαίας της ΕΡΕ και παρακρατικών οργανώσεων οργανώνει πορεία από την πλατεία Κλαθμόνος προς το Σύνταγμα. Οι διαδηλωτές προκαλούν καταστροφές στο εκλογικό κέντρο του Νίκου Κιτσίκη, υποψήφιου δημάρχου της ΕΔΑ στην Αθήνα, συγκρούονται με την αστυνομία στην πλατεία Συντάγματος, ανατρέπουν αυτοκίνητα και κατευθύνονται προς τη Βουλή. Στην οδό Βασιλής Σοφίας ενώνονται με άλλη μεγάλη ομάδα που περίμενε στο ύψος του Κοινοβουλίου και επιτίθενται όλοι μαζί στις αστυνομικές δυνάμεις που φρουρούν το κτίριο της Βουλής. Η επίθεση είναι σφοδρή, ο κλοιός των αστυνομικών δυνάμεων διασπάται, οι διαδηλωτές εκμεταλλευόμενοι και την ασυνεννοησία αλλά και την ανοχή μεταξύ αστυνομίας και χωροφυλακής,
η δεύτερη είχε την ευθύνη φρούρησης του κοινοβουλίου, εισέβαλαν στον προαύλιο χώρο του κοινοβουλίου και στη συνέχεια μέσα στο κτίριο εισήθαν και έφτασαν μέχρι το περιστήλιο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ολομέλειας που συνεδρίαζε εκείνη την ώρα, περί τα μεσάνυχτα. Η φρουρά της Βουλής, οι υπάλληλοι αλλά και πολλοί βουλευτές προσπάθησαν να εμποδίσουν την είσοδο των παρακρατικών εισβολέων στην αίθουσα των συνεδριάσεων. Γίνονται μάχες σώμα με σώμα και πολλοί βουλευτές τραυματίζονται, βουλευτές της Ένωσης Κέντρου, όπως ο Ιωάννης Μπακατσέλος, Υπουργός Εργασίας, ο Ιωάννης Σιριμόκος, ο Ιωάννης Κολοκυθάς, ο Νικόλαος Ζορμπάς και άλλοι. Επικεφαλής των ταραξιών ήταν ο υποψήφιος δημοτικός σύμβολος του Πλητά, Ρένος Αποστολίδης, και άλλα ηγετικά στελέχη της ΕΚΟΦ. Η αστυνομία συνέλαβε 32 από τους εισβολείς, μεταξύ των οποίων και τους επικεφαλείς της διαδήλωσης, οι οποίοι παραπέφτηκαν στο τριμελές αυτόφορο πλημελιοδικείο με σωρία κατηγοριών, όπως παράβαση των νόμων 4.000 περί τετυπωισμού, παραβίαση του κοινοβουλίου, της εκλογικής νομοθεσίας, σωματικές βλάβες κλπ. Η δίκη έγινε στις 7 Ιουλίου και καταδικάστηκαν 24 από τους 32. Ο Ρένος Δε Αποστολίδης τιμωρήθηκε με φυλάκιση 2,5 ετών. Από τις ανακρίσεις και τη δίκη προέκυψε ότι η εισβολή στο κοινοβούλιο ήταν προσχεδιασμένη και όπως αποκάλυψαν οι εφημερίδες της περίοδου εκείνης, το σχέδιο καταστρώθηκε σε γραφείο της οδού Χαλκοπονδύλη. Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και ένας συναξιώτης, φοιτητής της φυσικομαθηματικής σχολής, ο οποίος στην απολογία του, όπως και οι άλλοι κατηγορούμενοι, υποστήριξε ότι βρέθηκε τυχαία έξω από τη Βουλή. Οι παρακρατικές οργανώσεις χρηματοδοτούνταν από την κυβέρνηση, όπως προκύπτει από καταγγελίες στη Βουλή βουλευτών της Ένωσης Κέντρου. Η εφημερίδα μάλιστα Αυγή στις 25 Οκτωβρίου 1963 δημοσίευσε απόλυτο έγγραφο του γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας να διατεθεί στην οργάνωση ΕΚΟΦ αεροπλάνο και ό,τι άλλο απαιτηθεί, προκειμένου να μεταφερθούν στην επαρχία διαφωτιστές της οργάνωσης. Στις αρχές του δεύτερου ανένδοτου λοιπόν αγώνα ιδρύθηκε στην Αθήνα και ο Σύλλογος Κυκλαδιτών Φοιτητών στις αρχές του 1966 με πρωτοβουλία δημοκρατικών φοιτητών από πολλά νησιά των Κυκλάδων. Ιδρύθηκε την πολιτικά ταραγμένη εκείνη περίοδο όταν μετά το βασιλικό πραξικόπημα του Ιουλίου 1965 είχε φουντώσει ο δεύτερος ανένδοτος αγώνας, στον οποίο το φοιτητικό κίνημα πρωταγωνιστούσε μαζί με τα εργατικά συνδικάτα, τους επιστημονικούς συλλόγους και τις νεολαίστικες οργανώσεις. Στη μεγάλη φοιτητική συγκέντρωση στα Προπήλαια στις 6 Δεκεμβρίου 1966 με κυρίαρχο σύνθημα την αποφυλάκηση της ηγεσίας των φοιτητών, παρέστη αντιπροσωπεία του Συλλόγου Κυκλαδιτών Φοιτητών και απίθυνε χαιρετισμό. Στις 18 Δεκεμβρίου του 1966 έγιναν εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης του Συλλόγου στην αίθουσα της Αδερφότητας των Τινίων, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στην εφημερίδα Τα Νέα της 20 Δεκεμβρίου 1966 αναγράφεται η είδηση για τα εκλογικά αποτελέσματα. Με νίκη των δημοκρατικών φοιτητών έληξαν η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές για την ανάδειξη νέας διοικήσεως του Συλλόγου Κυκλαδιτών Σπουδαστών. Η Συνέλευση ενέκρινε ψηφίσματα υπέρ των ακαδημαϊκών ελευθεριών, του πανεπιστημιακού ασύλου, της βελτιώσεως των συνθήκων σπουδών και διαβιώσεως των φοιτητών και κατά της ιδρύσεως μονάδων ΤΕΑ, Ταγμάτων Εθνικής Ασφαλείας στις Κυκλάδες. Στην τελευταία Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, που έγινε στην αίθουσα της Αδερφότητας Τινίων λίγες μέρες, μία εβδομάδα πριν από τη δικτατορία, παραβρέθηκε και απίθυνε χαιρετισμό και ο αγωνιστής δικηγόρος Νικηφόρος Μαντιλαράς, που δολοφονήθηκε ένα μήνα μετά από τα όργανα της Κούντας. Στην πρώτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Κυκλαδιτών Φοιτητών, στην οποία συμμετείχαν 100 περίπου κυκλαδίτες και η οποία έγινε στις 22 Μαΐου 1966 στη Λέσχη Κρητών Φοιτητών, έκανε την εμφάνισή της μια ομάδα στελεχών της ΕΚΟΦ, ναξιώτες κυρίως, με πρόθεση την πρόκληση επεισοδίων και τη διάλυση της συνέλευσης. Προκλήθηκαν σοβαρά επεισόδια, αντιμετωπίστηκαν όμως δυναμικά από τους δημοκρατικούς φοιτητές που ήταν πολύ περισσότεροι και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν.
η διαδικασία της συνέλευσης συνεχίστηκε ομαλά και εκλέχθηκε τότε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου. Η Νίκος Λεβογιάννης, Νίκος Βασαλάκης, Γιάννης Ποσάτης, Κατερίνα Καριστινέου, Νίκος Αρμάος, Γιάννης Προβονάς και Βαρθαλίτης. Στην εφημερίδα Τα Νέα της 3ης Ιουνίου 1966 δημοσιεύεται η είδηση. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κυκλαδιτών Φοιτητών συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής. Προέδρος Νικόλας Λεβογιάννης, Αντιπρόεδρος Αρμάος, Γενικός Γραμματέας Νικόλας Βασαλάκης, Ειδική Γραμματέας Κατερίνα Καριστινέου, Ταμείας Ιωάννης Ποσάτης και μέλη Ιωάννης Προπονάς και Βαρθαλίτης. Σύλλογος Κυκλαδιτών Φοιτητών συνέχισε να έχει σημαντική δράση και συμμετοχή στους δημοκρατικούς αγώνες μέχρι την κήρυξη της δικτατορίας στις 21 Απριλίου 1967, που όλοι οι φοιτητικοί σύλλογοι διαλύθηκαν και απαγορεύτηκε η δραστηριότητά του. Στο μικρό χρονικό διάστημα παρουσίας και δράσης του, ο Σύλλογος Κυκλαδιτών Φοιτητών, πέραν της συμμετοχής του στους δημοκρατικούς φοιτητικούς αγώνες, εργάστηκε για τα προβλήματα των κυκλαδιτών φοιτητών και των νησιών. Για τη δημοκρατική του δράση και παρουσία, ο Σύλλογος Κυκλαδιτών Φοιτητών διαλύθηκε από τη δικτατορία μαζί με εκατοντάδες άλλους δημοκρατικούς συλλόγους και σωματεία. Σωτήρι Πετρούλα, σωτήρι Πετρούλα, σε πήρε ο Λαμπαράκης, σε πήρε η Λευτεραγιά, σε πήρε ο Λαμπαράκης, σε πήρε η Λευτεραγιά. Κατά την ταραγμένη πολιτικά περίοδο 1961-1967, με τους πρώτο και β' ανένδοτους αγώνες, τις μαζικές διαδηλώσεις στην Αθήνα και τις άλλες πόλεις, με κυρίαρχο σύνθημα το 114 για τη δημοκρατική ομαλότητα, αλλά και την οργή του λαού εναντίον των ανακτόρων και της βασιλικής καμαρίλας, παρατηρείται και στην Άξο ενίσχυση των δημοκρατικών δυνάμεων και κλίμα αποδοκιμασίας των κυβερνήσεων των αποστατών της ΕΡΕ και των εκπροσώπων της στις Κυκλάδες. Οι αγώνες των σμυριδεργατών και η δυναμική δράση του σωματείου τους με συχνές και μαζικές απεργίες και κινητοποιήσεις επηρεάζουν πολιτικά το φρόνημα του αξιακού λαού, δυναμικό κομμάτι του οποίου είναι και αυτή. Στην Απείρανθο, ο Νίκος Φλόριου Γλέζος, στέλεχος της νεολαίας ΤΣΕΔΑ και στη συνέχεια των Λαμπράκηδων, ίδρυσε οργάνωση της νεολαίας Λαμπράκη. Συμμετείχαν σε αυτή περί τους 20 νέους και ανέπτυξαν πολιτική δράση στο χωριό, ομιλίες, αναγραφή συνθημάτων, εκδηλώσεις. Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 1960 διοργανώθηκε στην Κόρονο μαχητική συνέλευση συγκέντρωση των σμυριδεργατών, στην οποία έδωσε το παρόν και ο Νικηφόρος Μανδυλαράς. Κυρίαρχο αίτημά τους ήταν η αξιοποίηση της Σμύριδας με τη δημιουργία εργοστασίου επεξεργασίας, που βλέπουν ως τη μοναδική σανίδα σωτηρίας της. Καθοριστικός είναι και ο ρόλος των αξιωτών μεταναστών στην Αθήνα, ιδιαίτερα των οικοδόμων από την ορεινή κυρίως Νάξο και των φοιτητών, που έδωσαν την περίοδο αυτή το μαχητικό παρόν τους στις συγκλονιστικές διαδηλώσεις της νεολαίας και των συνδικάτων στην Αθήνα. Πολλοί Ναξιώτες οικοδόμοι χτυπήθηκαν, τραυματίστηκαν, συνελήφθησαν και δικάστηκαν για τη συμμετοχή τους στις εργατικές κινητοποιήσεις, όπως ο Κομιακίτης οικοδόμος Αντώνης Ιωάννου Μαύρος. Το σύνθημα 114 που κυριαρχούσε στις διαδηλώσεις την περίοδο των ανέρδοτων αγώνων αναφερόταν στο 114 ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος του 1952, το οποίο έλεγε «Η τήρηση του παρόντος Συντάγματος αφιερούται στον πατριωτισμό των Ελλήνων». Ως εμπνευστής του συνθήματος αυτού αναφέρεται ο Ναξιώτης φοιτητής της νομικής σχολής Μιχάλης Περιστεράκης, ιδρυτικός στέλεχος της νεολαίας Λαμπράκη. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος έχει γράψει
στο Μιχάλη Περιστεράκη ανήκει η πατρότητα του συνθήματος 114. Ο ίδιος ο Μιχάλης Περιστεράκης σε συνέντευξή του έχει πει: «Όταν γράψαμε το σύνθημα πρώτοι εμείς στο Πανεπιστήμιο και στην περιοχή της Όλωνος, το 114, που σήμαινε ότι η τήρηση του συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, αυτή την έννοια είχε, έγραψαν τότε πολλές εφημερίδες ότι ένας εαμικός αριθμός έκανε την εμφάνισή του στους τοίχους της Αθήνας. Και αυτός είναι το 114. Την περίοδο αυτή πνέει και συνάξω ο αέρας της δημοκρατίας, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του καταραίοντος διεφθαρμένου καθεστώτος του παλαιοκομματισμού, τη ρουσφετολογία και των διωγμών των αντίθετων πολιτικά πολιτών. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η κυβέρνηση των αποστατών αποφάσισε το καλοκαίρι του 1966 την ίδρυση ταγμάτων εθνικής ασφαλείας και στις Κυκλάδες. Γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις των δημοκρατικών πολιτών και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενώ εκφράζονται υπόνοιες ότι πρόκειται περί κομματικών μηχανισμών εν ώψη των εκλογών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ο τοπικός δημοκρατικός τύπος, Κυκλαδικά, Χρονικά και άλλα, καταλογίζουν ευθύνες γι' αυτό το γεγονός στον Αριστίδη Πρωτοπαπαδάκη. Ο Νικηφόρος Μανδυλαράς στα Κυκλαδικά Χρονικά γράφει: «Ο λαός μας υπογραμμίζει των κίνδυνων και επισημαίνει τα σευθύνας όλων, ιδιαιτέρως δε του κυρίου Πρωτοπαπαδάκη, του οποίου οι δεσμοί με τους κύκλους της Χούντας είναι πασίγνωστοι». Ο Νικηφόρος Μανδυλαράς, με το δυναμικό παρόν του από το 1950 περίπου μέχρι το 1967, με τις ομιλίες του, με την αρθογραφία του στις αθηναϊκές εφημερίδες, αλλά κυρίως στη δική του εφημερίδα, τα Αξιακά Χρονικά, ξεσηκώνει και αφυπνίζει τον κόσμο και αργά αλλά σταθερά ξεθεμελιώνει με επιμονή και υπομονή το κομματικό κράτος της δεξιάς στην Άξο και τις Κυκλάδες. Ο Νικηφόρος δίνει μόνο στη μάχη, συγκρούεται, διώκεται, προβληματίζει και ενθουσιάζει με το μεστό και δυνατό λόγο του, με την απλότητα και τη μοναδική ειλικρινή επικοινωνία που έχει με το λαό, ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, και δημιουργεί τις βάσεις για τη μεγάλη πολιτική ανατροπή της περίοδου 1963-1967. Οι παράγοντες της δεξιάς στις Κυκλάδες αδυνατούν να αντιμετωπίσουν το λαϊκό αυτό αγωνιστή που ήδη έχει γίνει θρύλος. Η παρουσία του στα χωριά σπέρνει τον πανικό στις τοπικές αρχές και τους κομματάρχες. Στα χωριά της ορεινής Νάξου, που συχνά αναγκάζεται να διανυκτερεύσει, οι νέοι μόνοι τους παίρνουν την πρωτοβουλία και εν αγνία του φρουρούν τα σπίτια που φιλοξενείται για να αποτρέψουν οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον του. Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Σεπτέμβριο του 1965, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και η βασίλισσα Άννα Μαρία περιοδεύουν στα Κυκλαδονήσια, επιβαίνοντας στο πολεμικό πλοίο πολεμιστής. Η περιοδεία κράτησε 6 μέρες. Επισκέφτηκαν τα νησιά Τίνο, Άνδρο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Σύφνο, Σέριφο, Κύθνο και Αίρα. Και στις 29 Σεπτεμβρίου φτάνουν στην Άξο, όπου κατά τον δεξιό τοπικό τύπο ο ναξιακός λαός υπεδέχθη με πραγματικό παραλήρημα ενθουσιασμού τους υψηλούς επισκέπτες. Τη διοργάνωση της υποδοχής είχε αναλάβει ο κομματικός μηχανισμός της ΕΡΕ, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των κεντρώων κομμάτων. Κύκλοι της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν τον βασιλιά ως περιοδεύοντα κομματάρχη και απήχαν από την υποδοχή. Ο βουλευτής της Ένωσης Κέντρου Αντώνης Μπαρότσης, με επερώτησή του στη Βουλή, κατήγγειλε ότι ο λαός των Κυκλάδων βρέθηκε πρώτου διλήμματος: ή να απαρνηθεί τις δημοκρατικές του πεπιθήσεις και να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις υποδοχής, ως να μην συνέβαινε τίποτε το ανώμαλον, ή να επιληφθεί της ευκαιρίας και να εκδηλώσει τας ανησυχίας και την αντίθεσή του προς τα γιγνώμενα, και προτίμησε να απέχει. Επισημαίνει δε ότι οι παράγοντες της ΕΡΕ και του κόμματος των προοδευτικών ενεργοποιήθηκαν για την υποδοχή του βασιλιά και συμμετείχαν στη διοργάνωσή της. Η εφημερίδα Αναξιακών Μέλων, σχολιάζοντας την αντίδραση του Μπαρότση, γράφει: «Είναι λυπηρόν, διότι ο κύριος Μπαρότσης, διαλόγους κομματικού υπολογισμού και μόνον, εδέχθη να παίξει το παιχνίδι των κομμουνιστών, οι οποίοι επιχείρησαν να προσδώσουν πολιτική χρειά εις την περιοδία των βασιλέων μας εις τα Κυκλάδας». Στη διάρκεια της βασιλικής περιοδίας συνέβησαν διάφορα κωμικοτραγικά περιστατικά, τα οποία σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως από το δημοκρατικό αθηναϊκό τύπο. Κατά την επίσκεψη του βασιλικού ζεύγου στη Σύρο, μία γυναίκα έπεσε στα πόδια του Κωνσταντίνου, τα αγκάλιασε και τα φίλησε. Στη Σέριφο, για την άνοδο του ζεύγου από το λιμάνι στη χώρα, χρησιμοποιήθηκαν μουλάρια και η φιλοβασιλική εφημερίδα Μεσημβρινή
δημοσίευσε φωτογραφία με το βασιλικό ζεύγος και τη συνοδεία τους να ανεβαίνουν στη χώρα, επιβαίνοντες ή μειώνων. Ο δαίμον του τυπογραφείου όμως παραποίησε τη σχετική λεζάντα της φωτογραφίας και έγραψε το αμίμητο «Πομπή από μουλάρια, επικεφαλής ο βασιλεύς». Οι δημοκρατικές αθηναϊκές εφημερίδες δεν άφησαν φυσικά ασχολίαστη την κάφα της εφημερίδας, της φιλοβασιλικής εφημερίδας. Στην Άξο, η νεολαία Λαμπράκη έγραψε συνθήματα στην Απείρανθο εναντίον του βασιλιά κατά την ημέρα της επίσκεψής του στο νησί. Στη χώρα επίσης, ομάδα νέων με την καθοδήγηση του Νικηφόρου Μανδυλαρά που είχε κατέβει στο νησί για το σκοπό αυτό έριξαν fake volant υπέρ της δημοκρατίας.